Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε. Ο πρώτος καλεσμένος έχει πάρει ήδη τη θέση του. Ο Ανδρέας Ξηδάκης είναι μαζί μας. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι καλώς εδώ. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Για τον Ανδρέα σας έχω μιλήσει αρκετά. Είχαμε κάνει μία πρώτη αναφορά στο όνομά του και στη δράση του εκεί κοντά στις γιορτές. Όταν ανακάλυψε στα social media ότι είχες ψάξει να βρεις μία κούκλα χωρίς μαλάκια, γιατί ήταν η ευχή της Κατερίνας, της κόρης σου, για δώρο εν ώψη των γιορτών. Κίνησες γη και ουρανό και βρέθηκαν και άλλοι άνθρωποι κοντά σου που συμμερίστηκαν την επιθυμία να κάνουν δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται στις παιδοογκολογικές. Και έτσι, μία πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων κινητοποίησε μία μεγάλη εταιρεία και κάνατε πολλά δώρα και μοιράσετε χαρά στα παιδιά τουλάχιστον που είναι εδώ και νοσηλεύονται στο Παγνί. Εγώ από εκεί σε γνώρισα. Έτσι έγινε. Μία μέρα η κόρη μου είχε συνομιλία με το Viper με μία φίλη της από το σχολείο, από το παιδικό. Ένα κοριτσάκι που την έχει στηρίξει πολύ σε όλο αυτό που περνάει. Mm-hmm. Μιλούσανε λοιπόν, παίζανε με τις κούκλες τους. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω την Κατερίνα. Παίρνει τις δύο κούκλες, τις ακουμπάει στο κεφάλι της και ουσιαστικά δημιούργησε μαλλιά με τις κούκλες αυτές. Γιατί η μικρή έχει χάσει τα μαλλιά της από τις χημειοθεραπείες. Έχει χάσει τα μαλλιά της, ναι, από τις θεραπείες. Έτσι ένιωσα, βγήκα έξω, εντάξει, συγκινήθηκα, βγήκα έξω. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα, λέω, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κούκλες χωρίς μαλλιά. Και έτσι λοιπόν ρώτησα, βρέθηκα σε ένα κατάστημα, τον ήξερα τον διευθυντή και μου υποσχέθηκε αυτός ο άνθρωπος ότι θα κάνω τα πάντα για να τη βρω. Δεν υπήρχε βέβαια το project στην Ελλάδα. Mm. Δεν υπήρχε εδώ. Περιμέναμε αρκετά. Τελικά βρέθηκε κάπου στο εξωτερικό, κάπου στο Καναδά. Και έτσι η κούκλα έφτασε. Αυτό ήταν η αιτία που η ίδια η εταιρεία την έκανε δώρο στην Κατερίνα αυτή την κούκλα. Και η ίδια η εταιρεία προσφέρθηκε. Μπορώ να πω τα ονόματα. Να τα πεις φυσικά, γιατί αξίζουν πολλά μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Είχα φτάσει στο κατάστημα του Μουστάκα, ήταν ο κύριος Χουζατζανάητης και ο διευθυντής. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος ήρθε σε επικοινωνία με κάποιον κύριο Λασιθιωτάκη, ο οποίος κίνησε γη και ουρανό. Τελικά μέσα από την Αθήνα βρήκαμε την κούκλα. Αυτή την κούκλα χωρίς μαλλιά. Θα ήθελα να την κρατάω, δεν ήθελα να τη στηρίξω από την κόρη μου και έτσι δεν την έφερα. Χάρηκε η Κατερίνα. Πολύ, πάρα πολύ. Χάρηκαν τα υπόλοιπα παιδιά πάρα που πήραν όλα αυτά τα πολύ. Δώρα. Ναι, η εταιρεία έστειλε αρκετά δώρα. Όσα παιδιά ήταν, έστειλε και παραπάνω δώρα. Μήπως κάποιο παιδί θα έμενε χωρίς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι, με αυτό το γεγονός, ήρθαν και άλλοι. Και άλλοι, και άλλοι πολλοί που έκαναν το ίδιο πράγμα. Ο κύριος Λεβεδάκης. Άνθρωποι που ήρθαν, είτε επιχειρηματίες, είτε κάποιοι προσωπικά, ατομικά, σαν ιδιώτες, και ήθελαν να στηρίξουν τι ακριβώς, τις οικογένειες, τα παιδιά, την κλινική. Εσύ τι εισέπραξες? Εγώ εισέπραξα ότι ήθελαν να δώσουν ένα χαμόγελο. Να. Και δεν είχε να κάνει με την οικονομική κατάσταση του γονιού. Είχε να κάνει ότι το περιμένουν το δωράκι. Εύχομαι βέβαια αυτό να μην είναι μόνο τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά, να συνεχίσει με κάποιο άλλο τρόπο. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι πάρα πολύ ανθρώπινα τώρα, Ανδρέα. Μου περιέγραψε τη σκηνή όπου η Κατερίνα έβαλε τα μαλάκια της κούκλας στο κεφαλάκι της. Και εσύ συγκινήθηκες. Είναι πολύ εύκολο ένας άνθρωπος να λυγίσει μπροστά σε κάτι τόσο δύσκολο που πρέπει να διαχειριστεί. Αλλά δεν έμεινες στη γωνιά σου κλαίγοντας. Ανέλαβες δράση. Τι σε κινητοποίησε εκείνη τη στιγμή, μέσα σου τι ξεκλείδωσε και πήρες τα πάνω σου? Είναι δύσκολες στιγμές. Περνάμε δύσκολα και οι γονείς. Και όχι μόνο οι γονείς, τα παιδιά που το περνάνε αυτό. Εκείνη τη στιγμή ξεκλείδωσε ότι ήθελα να δώσω χαρά. Ήθελα να δώσω χαρά στην κόρη μου, ήθελα να δώσω χαρά στα υπόλοιπα παιδιά. Δεν είχα άλλο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο το έκανα. Και έτσι αποφάσισα ότι, και το ανέφερα και στη διοίκηση της κλινικής, ότι στη διευθύντρια, στην κυρία Στιακάκη, θέλω να ταχτώ για αυτά τα παιδιά. Και να μην σταματήσω εδώ, να το κάνω και για την υπόλοιπη ζωή μου. Θέλω να ταχθώ. Ναι. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι τώρα μπήκε ο κρίκος και δεν θα ανοίξει πια. Δεν θα ανοίξει. Μένεις θα εκεί. Ανοίξει. Είναι ένα κομμάτι της ζωής σου. Το δεν είναι ευχάριστα τα συναισθήματα που βιώνει ένα παιδί και οι γονείς του όταν περνάει από αυτή τη διαδικασία, όταν απειλείται η ζωή του ίδια από μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια.
Βλέπω όμως συχνά τους γονείς να έχουν τόσο μεγάλη δύναμη που ίσως ούτε οι ίδιοι ήξεραν, γνώριζαν ότι την κρύβουν μέσα τους. Το είδες αυτό να συμβαίνει σε σένα? Ναι, το είδα. Υπήρχαν βέβαια και στιγμές που ξαπλώναμε σε ένα κρεβάτι με τη σύζυγό μου και της έλεγα: κράτα γερά εσύ, γιατί εγώ νιώθω ότι δεν θα ξυπνήσω. Ήμουν τόσο κουρασμένος μέσα μου. Αλλά με ένα μαγικό τρόπο το πρωί ήμουν πάλι εκεί. Και έτσι και οι δύο μαζί, όταν συνέβαινε στη σύζυγό μου αυτό, την έπιανα εγώ από το χέρι. Όταν συνέβαινε σε μένα, το έκανε εκείνη σε μένα. Και οι δύο μαζί στο παιδί. Βέβαια, στο παιδί μπροστά ήμασταν λίγο κλόουν, δηλαδή δεν εξωτερικεύαμε, δεν κλαίγαμε μπροστά της. Mm-hmm. Μπορεί να βγαίναμε έξω, η γυναίκα πιο δυνατή ακόμα. Κράταγε γερά, εγώ ήμουν λίγο πιο εκδηλωτικός. Το έκανα συχνότερα. Η Κατερίνα, θεωρείς ότι δεν έχει αντιληφθεί τις δύσκολες στιγμές σας? Θα σας πω. Τα παιδιά είναι πολύ καθαρά. Και ο Θεός τους δίνει τη δύναμη να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ξέρουν τα πάντα. Η κόρη με 8 χρονών ξέρει τα πάντα. Ακόμα και όταν έχουμε έναν υπέροχο άνθρωπο, ο παιδοψυχολόγος που στηρίζει, ο κ. Παναγιώτης, τα παιδιά στην κλινική, όταν πλέον έπρεπε να της αναφέρουμε ότι σιγά σιγά θα χάσει τα μαλλιά της, της ανέφερε με επιστημονικό τρόπο, όχι θα χάσει τα μαλλιά. Mm-hmm. Είπε τη λέξη αλλοπαιχίαση, που δεν την ήξερα εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η Κατερίνα τον κοιτάει, κοιτάει και εμάς και λέει: μα Παναγιώτη, τι νομίζετε, δεν ξέρω τι με περιμένει. Αφού έβλεπε τα άλλα παιδιά δίπλα της. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δυνατά. Μας έχουν κάνει πάρα πολλά, η Κατερίνα ειδικά, μας έχει κάνει πάρα πολλά μαθήματα εκεί πέρα. Πάρα πολλά. Θα μπορούσες να μου αναφέρεις ένα από αυτά τα μαθήματα που εσύ νιώθεις ότι θα μπορούσε να μπει και επικεφαλίδα ίσως σε όλη αυτή την περιπέτεια? Τα παιδιά τον εντοπίζουν και χιουμοριστικά. Δηλαδή? Κάποια στιγμή έκανε μια αντίδραση, χρειαζόταν αιμοπετάλια. Mm-hmm. Και έκανε μια αντίδραση ο οργανισμός και γέμιζε μπαλώματα που λέμε. Mm-hmm. Εδώ στην Κρήτη. Εξίσματα. Σημάδια στο πρόσωπο παντού, αλλά mm-hmm. πάρα πολύ γρήγορα. Οι γιατροί είναι πάρα πολύ υπευθυνικοί, μπαίνανε, βγαίνανε. Ένιωθα εμείς οι γονείς σε ένα πανικό. Είδαμε το παιδί μας να αλλάζει όψη. Γυρνάει, κοιτάει τη γιατρό και της λέει: μα κυρία Μαρίνα, σαν Ολλανδική Ελλάδα λέει έγινα. Δηλαδή το είδε στο αστείο, ότι είχε σημάδια. Πάντα το έκανε αυτό. Ή κάποια στιγμή από την κορτιζόνη μπορεί να είναι σε γρήγορση, να έχει μια ένταση και να λέει: με αυτά που μου δίνετε εδώ πέρα, τι θέλετε να κάνω. Δηλαδή ένα παιδί μας έχει αντιμετωπίσει τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί μέσα. Και υπάρχει πολύ πόνος. Πονάνε τα παιδιά εκεί μέσα. Σωματικός πόνος. Σωματικός, με στοματίτες. Ανοίγουν, έχουν. Αυτά είναι ιατρικά, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά περνάνε δύσκολα. Και όμως τα βλέπεις ότι είναι εκεί παρούσες και παρόντες και δίνουν όλη τους τη δύναμη για να προχωρήσουν παρακάτω. Έχουν φοβερή δύναμη και πραγματικά τα παιδιά από εκεί μέσα εύχομαι να βγαίνουν και πιο δυνατά για να προχωρήσουν στη ζωή τους. Στον θάλαμο ενός νοσοκομείου μου είπες ότι τα παιδιά πολλές φορές θα αντιδράσουν με χιούμορ όπως το κάνει η Κατερίνα. Σε μία τέτοια κατάσταση, σε ένα τέτοιο χώρο, σε όλη αυτή τη διαδικασία, έχει χώρο η ελπίδα, η χαρά, το όνειρο, το σχέδιο για την επόμενη μέρα, τον επόμενο μήνα? Έχει μόνο χώρο. Δεν μπορεί να κάνεις δεύτερη σκέψη εκεί μέσα. Αλλιώς δεν θα βγεις από εκεί. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Πέρα από την πρώτη μέρα, το πρώτο σοκ που χαθήκαμε, την επόμενη στιγμή αμέσως πρέπει να ανασκουμπήσεις και να προχωρήσεις. Δεν είσαι άλλη επιλογή. Πρέπει να παλέψεις. Και πρέπει να παλέψεις το παιδί. Και αν το παιδί δει το γονιό να αφήνεται, τι περιμένεις να κάνει το ίδιο παιδί? Στην Κατερίνα σου τι δίνει δύναμη? Τι έχεις διαπιστώσει ότι της δίνει δύναμη? Θεός. Θεός και οι γονείς της. Και βέβαια δεν το συζητάω, τα πρόσωπα των γιατρών και των νοσηλευτριών εκεί μέσα. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές σε αυτά τα πόστα, σε όλα, αλλά πόσο μάλλον σε αυτά,
Νομίζω ότι δεν λειτουργούν απλά σαν γιατρικοί νοσηλευτές. Κουβαλάνε την ανθρωπιά τους, το συναισθημά τους, την αγάπη τους. Επειδή ζούμε σε αυτή την πόλη, ζούμε σε αυτή τη χώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουμε σε ένα νοσοκομείο για να κάνουμε κάτι ή να νοσηλευτούμε οι ίδιοι οι γονείς μας. Εκεί είναι κάτι διαφορετικό όμως. Εκεί δεν λειτουργεί όπως οι άλλες κλινικές. Και αυτό σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Εκεί είναι κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί σε πρότυπα, το έχω επαναλάβει, σε πρότυπα εξωτερικό. Δηλαδή η κυρία Αστιακάκη και η ομάδα της, το μόνο που μπορούμε να πούμε μια λέξη είναι ευλογία που τους έχουμε και να τους δίνει και ο Θεός τη δύναμη να αντέχουν στις δύσκολες. Γιατί είναι και λίγα τα άτομα, το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο, είναι 13 κορίτσια, είναι ακριβώς 13 κορίτσια, ούτε 14 ούτε 15. Και είναι και πάρα πολύ λίγοι γιατροί. Για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά δεν είναι λίγα. Που υπάρχουν στιγμές που γεμίζει η κλινική και έχουμε πρόβλημα χώρου. Δεν είμαι ο καθόλου αρμόδιος, αλλά το βλέπω, το ζω. Υπάρχουν στιγμές που όταν ένα παιδί έρθει με πυρετό, δεν μπορεί να μπει σε ένα θάλαμο με ένα παιδί που δεν έχει πυρετό, που είναι ανασωπατασταλμένο. Και έτσι υπάρχει πρόβλημα. Άρα χρειαζόμαστε κλίνες εκεί, χρειαζόμαστε καινούργια κρεβάτια, χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπορούν να αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά μας τα απογεύματα. Ή τα πρωινά, όπως είναι ο κύριος Παναγιώτης. Είναι ευλογία που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο. Τα παιδιά τώρα κάνουν μαθήματα, κάνουν εξαποστάσεις. Έχουμε ένα δάσκαλο που έρχεται εκεί. Το πρόβλημα υπάρχει για τα παιδιά που βγαίνουν από αυτή την κατάσταση, που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, όπως τώρα είναι η κόρη μου, που έχουμε κάνει έτσι από το Σεπτέμβριο για κατοίκον δασκαλία. Τώρα και με τον κορονοϊό δεν μπορεί να γίνει κάτι και δεν ξέρω αν γίνει και στο μέλλον. Δηλαδή υπάρχει ένα σοβαρό θέμα σε αυτό. Όπου το παιδί αυτή τη στιγμή τι κάνει, είναι σε θέση να παρακολουθήσει μαθήματα? Όχι, γιατί δεν υπάρχει ούτε το διαδικτυακό, ούτε. Αλλά το, ένα τώρα παιδί, που άνοιξε ένα και πάλι παιδί το ανασωκατασταλμένο δεν μπορεί να κάτσει στο διαδικτυακό. Το να αφιερώσει λίγο χρόνο ο δάσκαλος είναι ουσιαστικά. Να σας πω κάτι, δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Δεν σκέφτομαι σχολείο στην παρούσα φάση. Εννοείς το κομμάτι εκπαιδευτικό. Ναι, να είναι καλά το παιδί. Έτσι, να περνάει όμορφα το χρόνο και να μην νιώθει παραγωνισμένο. Να μην νιώθει ότι είναι σε μια γωνία και ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά ξέρεις, την ίδια στιγμή, Ανδρέα, εγώ τι σκέφτομαι που είμαι απ' έξω από το χορό, ότι είναι ένα παιδί που αύριο μεθαύριο με το καλό θα επιστρέψει στην κανονικότητά του και, θα έχει χάσει πράγματα, όχι γιατί δεν μπορούσε η ίδια να τα ξετρέξει, αλλά γιατί μπήκε σαν μαθήτρια δεύτερης ταχύτητας, διότι έγινε διάκριση, διότι η Κατερίνα και τα υπόλοιπα παιδιά που θα μπορούσαν να θα ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν μαθήματα, δηλαδή τους το επέτρεπε η κατάσταση υγείας τους, έμεναν πίσω γιατί δεν υπήρχε η σχετική πρόβλεψη από την πολιτεία. Εμένα αυτό με θυμώνει, αλλά θα μου πεις εσύ, Ανδριανή, θυμώνει γι' αυτό. Εγώ έχω άλλα θέματα πιο σοβαρά να αντιμετωπίσω. Δυστυχώς όμως δεν συγκινείται κανένας. Έχεις και άλλα παιδιά. Η οικογένειά σας είναι πολυμελής. Έχεις άλλα δύο αγόρια. Τα οποία πάνε στο σχολείο τώρα. Ναι, πάνε στο σχολείο. Αυτό το κομμάτι της καραντίνας. Η Κατερίνα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ, 1000 φορές παραπάνω από ό,τι όλοι εμείς. Και εσείς 2000 φορές παραπάνω. Πώς το ρυθμίζετε, πώς το οργανώνετε? Στην πρώτη καραντίνα προβλεπόταν τα παιδιά που έχουν κάποιον ευπαθή στο σπίτι να μην πηγαίνουν. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Τώρα δυστυχώς τα παιδιά μας είναι αναγκασμένα να πηγαίνουν σχολείο. Ζούμε στο ίδιο σπίτι. Ναι. Μπορεί να συμβεί και κάτι δύσκολο, ένα παιδί να φέρει κάτι στο σπίτι. Προσπαθούμε τον περισσότερο χρόνο να μην είναι μαζί ή να είναι με μάσκες μέσα στο σπίτι. Πραγματικά, δηλαδή τα αγόρια έχουν μπει σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει, τα αγόρια μου έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και το εφαρμόζουν. Τα αγόρια είναι πιο μεγάλα από την Κατερίνα? Ναι, είναι. Εντάξει, σχετικά είναι όλα μαζί. Είναι του 9, του 11 και του 12. Ναι. Είναι Κατερίνα. Μια ομάδα? Μια ομάδα πολύ καλή. Μια ομάδα που δυστυχώς τα αγόρια, όταν το βιώσαμε αυτό, μπήκαν στη γωνία των πραγμάτων. Δεν βλέπεις κάτι άλλο. Δεν βλέπεις ότι είσαι άλλα δύο παιδιά, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Ένας πολύ καλός μου φίλος βρέθηκε στον δρόμο και μου λέει: έρχομαι να τα πάρω. Ναι. Τα πήρε λοιπόν για 2 εβδομάδες και δεν ρωτήσαμε πού είναι τα παιδιά, πού είναι τα αγόρια. Γιατί το μυαλό σας ήταν στην Κατερίνα και στο να καταφέρει η Κατερίνα να μπει ζωντανή από όλα αυτά. Μέχρι που ο γιος μου, ο Μεσαίος, ο Αλέξανδρος, μου λέει: μπαμπά, φύγατε για εξετάσεις, δεν ξαναγυρίσατε. Ήταν χτύπημα, ήταν πολύ σκληρό αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι ήταν, έτσι έπρεπε να λειτουργήσουμε.
Δεν είχαμε τη δύναμη δηλαδή να κοιτάξουμε τα άλλα δύο. Μετά από 6 μήνες, ουσιαστικά 6 μήνες περάσανε, mm-hmm. όταν πλέον νιώσαμε ότι πατάμε στα πόδια μας, που τους μίλησα εγώ και τους είπα ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς. Σε μια συζήτηση, όταν η Καταρίνα έχει κοιμηθεί και είπαμε κάποια πράγματα στο σπίτι μεταξύ μας, στην οικογένεια. Καταλαβαίνουν όμως, αντέχουν. Βεβαίως και καταλαβαίνουν τα παιδιά, γιατί διαβάζουν την ψυχή μας, διαβάζουν την καρδιά μας. Είναι αυτό που είναι καθαρά, δεν έχουν δεύτερες σκέψεις. Τώρα μου θύμισες λίγο και τον άλλο σου ρόλο, αυτό του προπονητή. Ο μπαμπάς προπονητής που θα μιλήσει στην ομάδα του, να τους εμψυχώσει, να τους πει για το συνέστημα αυτό. Και νομίζω ότι πάντα αντιλαμβάνεσαι τους ανθρώπους γύρω σου σε ομάδες. Έχεις αυτή την αίσθηση της ομάδας, ότι πάμε όλοι μαζί να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Ναι, δηλαδή, ο coach είμαι εγώ, αλλά ο πρόεδρος είναι η σύζυγος. Αυτή τα ορίζει. Ανδρέα μου, ξέρεις ότι έτσι γίνεται. Εγώ υπακούω και ειλικρινά είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες καταστάσεις να είναι δεμένη η οικογένεια και οι γονείς μεταξύ τους να μπορούν να κρατήσουν ένα τον άλλο. Γιατί είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καταλαβαίνω ότι έχετε την ευλογία και είσαστε δεμένοι. Ναι, ναι. Αυτό είτε μπορεί να σε διαλύσει, είτε μπορεί να σε δέσει. Υπάρχουν οι στιγμές έντασης, γιατί φτάνει στα όρια σου. Όταν όμως δεν μπορεί να κοιτάξει, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με μικρά πράγματα. Σωστά. Ο φόκους κάνεις στη μικρή. Και θέλω να μου πεις πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι σε αυτή την πορεία. Οι άνθρωποι που ήδη γνώριζες, οι άνθρωποι που είχες κοντά σου, ή νέες προσωπικότητες, νέοι σύντροφοι ζωής που μπήκαν στη ζωή σου μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια. Θέλω να πω, ναι. Αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλάζουν τα πάντα. Ναι. Αυτό. Δυστυχώς, ο μόνος που μπορεί να σε καταλάβει είναι αυτός που το βιώνει. Αυτός που ζει μαζί σου εκεί και το παιδί του βιώνει το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας άλλος. Ακόμα και ο ίδιος ο πατέρας ή η μητέρα σου ή ο αδερφός σου δεν μπορεί να νιώσει αυτό που περνάς εσύ. Mm-hmm. Άρα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι κλείνει η πόρτα. Μένεις εσύ, σύζυγός σου, στα παιδιά σου, κανείς άλλος. Είναι έτσι η φύση μας. Ήμουν κι εγώ από την άλλη μεριά. Ήμουν κι εγώ κάποια στιγμή, δεν κατηγορώ κανένα, δεν βγάζω κάποιο παράπονο. Ήμουν κι εγώ κάποια στιγμή απ' έξω και ένα πολύ δικό μου πρόσωπο το βίωνα. Ένα παιδί που έχουμε μεγαλώσει μαζί. Και όταν πήγαινα και τον έβλεπα, έκλαιγα και δεν μπορούσα να το αντέξω. Ήμουνα λάθος όμως. Ήμουνα λάθος. Δεν ήταν σωστή η αντίδρασή μου. Έπρεπε να είμαι δίπλα του. Έπρεπε να είμαι πιο κοντά του. Τι θέλω να πω με αυτό. Το διδάχτηκα εκεί μέσα από μια μαμά που περνάει δύσκολα, που είναι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Μου είπε κάποια στιγμή η Ανδρέα, μου λέει, όποιος δεν μπορεί να το αντέξει είναι στη δικιά του γυάλα. Άρα δεν θέλει να χαλάσει την ψυχολογία του να έρθει κοντά σου. Και ήταν αλήθεια τελικά αυτό. Άρα μπορούν όλοι οι άνθρωποι να το αντέξουν, Ανδρέα μου? Δεν ξέρω. Αν σε αγαπάνε, θα πονέσουν μαζί σου. Έτσι είναι. Είναι πολύ σκληρό αυτό, αλλά το υιοθέτησα αυτό. Γιατί σας λέω ότι δεν τους κατηγορώ, γιατί έκανα όμως ακριβώς το ίδιο πράγμα κι εγώ. Ναι. Ο καλύτερος μου φίλος βίωσε το ίδιο με το παιδί του και εγώ ήμουν απ' έξω, έκλαιγα. Δεν ήμουν τόσο κοντά όσο θα έπρεπε. Τώρα μπορώ να το καταλάβω. Και ξέρετε κάτι, πώς το φέρνει η ζωή. Ήταν ο πιο θερμός μου υποστηρικτής και αυτός και η σύζυγό του, γιατί το είχαν περάσει. Ξέρανε βήμα-βήμα πώς πρέπει να λειτουργήσω. Και ήταν ο οδηγός μου αυτή. Αυτό έχει ανάγκη ένας γονιός εν προκειμένου που βλέπει αυτή τη θάλασσα μπροστά του που πρέπει να τη διασχίσει και να βγει ζωντανός και να κρατήσει στον αφρό και όλους. Να έχει από κάποιον δίπλα του να τον καθοδηγήσει, να του πει τα βήματα, να τον στηρίξει ψυχολογικά. Ναι. Τι είναι αυτό που έχει ανάγκη? Το καλύτερο θα ήταν να υπήρχε οργανωμένο όλο αυτό. Να μην υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να προλάβει. Έτσι. Εννοείς ένας ειδικός, ένας ψυχολόγος για να παρέχει υποστήριξη. Λείπει. Είναι ο κύριος Παναγιώτης που είναι όλη μέρα εκεί πέρα.
Έτσι. Θα μπορούσε να είναι άλλος ένας κύριος Παναγιώτης ή θα μπορούσαν να είναι άνθρωποι εκπαιδευτές και για τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας πρέπει να απασχοληθούν να μην είναι κλεισμένα μέσα σε ένα δωμάτιο. Ή να πάει κάποιος. Εντάξει, υπήρχε ο εθελοντισμός. Κορίτσια φοιτήτριες από την ιατρική που ερχόντουσαν. Τώρα έχει σταματήσει αυτό. Λόγω της COVID. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει αυτό στην πράξη. Δηλαδή να είναι άνθρωποι διορισμένοι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να κάνουν αυτό το πράγμα. Όπως είναι τυχεροί, ναι, στην Αθήνα. Το έχω ξαναπεί. Πρέπει να δημιουργήσουμε στην Κρήτη ένα μίνι ελπίδα. Και όταν είχα βγει πρώτη φορά στην τηλεόραση σε μια συνέντευξη ποδοσφαιρική, δεν είχε σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτό είχα ζητήσει τότε από τους προέδρους. Τώρα δεν το ζητάω από τους προέδρους. Το ζητάω και από τους παράγοντες του τουρισμού μας. Γιατί όχι, δηλαδή. Δεν έχουμε τη δύναμη δηλαδή, να κάνουμε. Και όχι μέσα στην κλινική, ας κάνουμε. Απ' έξω από την κλινική. Έχει χώρο στο Πανεπιστημιακό να δημιουργήσουν ένα καινούριο χώρο. Μόνο για παιδιά. Είτε είναι. Για οτιδήποτε άλλο. Ειλικρινά, έχω αυτή την ανάγκη, γι' αυτό άλλωστε είμαι και εδώ. Για να μπορέσουμε εδώ στην Κρήτη να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο. Το έχεις βάλει στο μυαλό σου σαν τον επόμενο στόχο. Μακάρι να είχα τη δύναμη να το κάνω. Με τη φωνή μου και τα δάκρυά μου, αν πιάσουν τόπο, θα είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θεωρείς ότι δεν την έχεις τη δύναμη, γιατί εγώ νομίζω ότι την έχεις τη δύναμη. Θα ήθελα να κάνω πάντως κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να κάνουμε ένα ξεχωριστό χώρο. Εντάξει, σίγουρα η Αθήνα είναι 5 εκατομμύρια, έχουν άλλες ανάγκες, είναι περισσότερα τα περιστατικά. Ναι, αλλά και εδώ καλύπτουμε τις ανάγκες και όλου του νησιού και γειτονικών νησιών. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που νοσηλεύονται και είμαστε, δεν είναι και λίγοι. Είμαστε ευλογημένο νησί. Ο Θεός μας έχει φερθεί γενναιόδωρα σε αυτό το νησί. Γιατί να μην δημιουργήσουν κάτι τέτοιο εδώ στην Κρήτη. Φιλοξενούμε από τα Χανιά αρκετά παιδιά, από το Ρέθυμνο, από την Ιερά Πέτρα. Από τη Ρόδο, από την Κάρπαθο, από την Κάλυμνο, έρχονται παιδιά και από τα γύρω νησιά. Γιατί να μην δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Αν το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να το κάνει, ας βρεθούν 10 άνθρωποι από την Κρήτη να το δημιουργήσουν αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είμαι ρομαντικός, ότι μπορώ να το δημιουργήσω. Άρα δεν είναι μόνο η μεγάλη ανάγκη, σίγουρα ο πρώτος πυλώνας είναι ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί και νοσηλευτές που ήδη δίνουν την ψυχή τους και είναι άρτια καταρτισμένοι και όσοι περισσότεροι τόσο το καλύτερο. Και ο άλλος πυλώνας, Ανδρέα, είναι όλη την υπόλοιπη ώρα, μέρα, διάστημα, εκτός των θεραπείων, τα παιδιά και οι γονείς να μπορούν να είναι σε ένα περιβάλλον κομμάτι που θα τους στηρίζει και ψυχολογικά και θα μπορεί. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία σε αυτές. Δεν θα το πω εγώ, δεν είμαι ειδικός, αλλά μπορεί να σου επιβεβαιώσουν και άνθρωποι που το λένε. Θα σας πω κάτι που είναι έτσι προσωπικό. Όταν βιώνει ένας γονιός για πρώτη φορά αυτό, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι το καλύτερο για το παιδί του. Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαν ήταν να φύγουμε, να πάμε στα μέρη που μεγαλώσαμε, που γεννηθήκαμε. Και εγώ και στη σύζυγό μου. Σε εξωτερικό μεγαλώσατε. Η σύζυγό μου στην Ολλανδία, εγώ στο Βέλγιο. Και βρήκαμε, ήρθαμε σε επικοινωνία. Η σύζυγό μου είναι πολύ καλή σε αυτά και ήρθα σε επικοινωνία στο εξωτερικό. Και τελικά. Τελικά, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, αυτή η ομάδα όχι μας έπεισε, δεν χρειάστηκε να κάνει. Τα μάτια τους είδαμε. Ήμασταν σίγουροι ότι θα πάμε καλά. Δεν θα κάνανε κάτι διαφορετικό στο εξωτερικό. Και δεν είμαστε και αριθμοί εδώ. Είμαι ο Ξηδάκης, θα πω το δικό μου επίθετο, δεν θα πω τα υπόλοιπα, που με βλέπουν σαν Ανδρέα, όχι σαν ένα αριθμό δωματίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τα παιδιά σας επίσης. Θέλω να το δούμε αυτό το βίντεο που μοιραστήκαμε εμείς και να το δει και ο κόσμος. Πήρα την πρωτοβουλία προσωπικά. Δεν ζήτησα καν την άδεια. Το υποσχέθηκα όμως στον εαυτό μου. Τις νοσηλεύτες του πρωταγωνιστή. Ίσως αδικό. Τα άλλα κορίτσια που μακάρι να μπορούσα να τα βάλω και τα 13. Τα 13 είναι το κάθε ένα ξεχωριστά. Το κάθε ένα ξεχωριστό. Ειλικρινά, δεν ξεκινάω να λέω ονόματα γιατί θα ξεχάσω κάποιο και θα είμαι μετά πάρα πολύ στεναχωρημένος αύριο. Αλλά πραγματικά, αυτά τα πλάσματα εκεί μέσα και οι επιστήμονες που υπάρχουν, οι γιατροί, είναι. Ας γίνω γραφικός, είναι ευλογία. Είναι δώρο Θεού αυτά τα πλάσματα. Σας κρατάνε ζωντανούς κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα σας πω κάτι για αυτό το βίντεο. Η κόρη μου είχε 41 πυρετό. Το έχω πει ξανά, αλλά είναι σημαντικό. 41 πυρετό. Είχε φτάσει δηλαδή. Τα παιδιά πολλές φορές, θα πω κάτι ιατρικό, πολλές φορές δεν κινδυνεύουν να πνιώσω την ίδια, αλλά μπορεί κάποια λίμωξη. Είχε κάτι μικρή, μια λίμωξη, σοβαρή όμως. Ένιωσα τον τρόμο. Το είδα. Ακόμα και στα μάτια της κόρης μου, γιατί αυτή ζοριζόταν.
κάποια στιγμή μπαίνει μια νοσοκόμα. Μεγάλη ηλικία. Στην ηλικία τη μητέρα μου που έφυγε, στα 62 έφυγε η μητέρα μου. Η οποία και η μητέρα μου ήταν καλή φωνή. Και άρχισε να κάνει κάτι. Τραγούδησε. Ναι. Δείτε το. Μωρό, μωρό, μωρό μου, γη λιγότο, νερό σου. Είναι αυτή. Δεν είναι η γλάστρα μου μικρή, μωρό, μωρό, μωρό μου, και το νερό πολύ μου. Μονάρχες να'ρθεις να με δεις, μωρό, μωρό, μωρό μου, κι αρρώστησα πουλί μου. Θα μας κάνετε κλάψο, μάντες. Μπράβο σου. Μπράβο, γιαγιά. Δεν υπάρχουν λόγια. Θα σου πω κάτι που... Θανάτου η μάνα σου, βρε Ανδρέα μου, ήτανε. Δεν ξέρω. Δεν έχω λόγια. Θα σας πω κάτι, είναι... και αυτό προσωπικό. Κάποια στιγμή τις πρώτες μέρες πέρασα δύσκολα. Περνούσα δύσκολα και ήρθε ένας συνάδελφος μου προπονητής που είχαμε συνεργαστεί και μου λέει: Αντρέα, θα πάμε κάπου. Θα πάμε σε ένα μοναστήρι. Ναι. Όταν μπήκα μέσα, ένας γέροντας μου λέει: Αυτό που περνάς είναι ευλογία. Εγώ ήρθα, αντέδρασα, νευρίασα. Ένιωσες ηρωνία εκεί. Ναι, λέω: Τι μου λέει. Τι... Δεν το περνάω εγώ, πάτερ μου, λέω. Μου λέει: Θα το δεις. Πείτε μου εσείς με μία λέξη αυτό που είδατε τι είναι. Άρα την αντιλήφθηκες εσύ αυτή την ευλογία στη ζωή σου, ναι, μετά. Ναι, είναι ευλογία. Και ο πνευματικός μου, ο Πάτερ Νικόλαος, μου είπε αυτό σήμερα. Μου λέει: Αντρέα, ό,τι και να περνάς είναι ευλογία. Για κάποιο λόγο γίνεται, για να γίνεις πιο δυνατός και η μικρή σου μπορεί κάτι να τσέλει. Και να βγει πιο δυνατή από όλο αυτό. Αισθάνεσαι λοιπόν ότι έχεις αλλάξει. Εσύ, σαν Αντρέα, θα μου πεις για σένα. Θα σας πω, ναι, έχω αλλάξει. Έχω αλλάξει. Έχω αλλάξει μέσα μου. Βέβαια, δεν σταματάει να είμαι άνθρωπος πάλι. Έτσι, έχω και τις αδυναμίες μου. Σίγουρα όμως δεν άλλαξα μόνο εγώ, άλλαξε η σύζυγός μου, αλλάξαμε όλοι στην οικογένεια. Περιστατικά που θα μπορούσαν να με βγάλουν εκτός εαυτού, μετά από 8 μήνες βγήκα χτες, ας πούμε. Ήταν ένα κατόρθωμα, γιατί είμαι εκρηκτικός σαν χαρακτήρας, συχνά πυκνά μπορεί να έβγαινα. Χτες βγήκα, ας πούμε, μετά από 8 μήνες. Άρα, πάνω να πει ότι κάτι γίνεται. Άλλαξαν οι ισορροπίες μέσα σου, άλλαξαν οι προτεραιότητες, ναι. Άλλαξε ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα προφανώς. Ναι. Εστιάζει σε άλλα. Σε άλλα. Περισσότερο. Σε αυτούς που σε ξέρουν και έχουν σταθεί δίπλα σου όλο αυτό το διάστημα και σε όλη την οικογένεια. Και σε βλέπουν τώρα. Ναι, θέλω τι θέλεις να τους πεις. Θα πω κάτι. Και ένας λόγος που δεν μετάνιωσε που έφυγα έξω. Έχω ένα φίλο που δεν ήταν φίλος που έχω μεγαλώσει μαζί. Ήταν ένας καλός φίλος. Ο οποίος. Τους 6 πρώτους μήνες που ήμασταν συνέχεια εκεί κάθε μέρα, δεν φεύγαμε, θα φεύγαμε μια μισή μέρα το μήνα για ψυχολογικούς λόγους, ερχόταν κάθε μέρα, επί μια μισή ώρα, είτε είχε ήλιο είτε έβρεχε, και έλεγε ένα παραμύθι στην κόρη μου. Κάθε μέρα. Δηλαδή, στους 6 μήνες ήρθε 5 μήνες και 20 μέρες. 10 μέρες μπορεί να μην ήρθε, ή του χάλασε το αυτοκίνητο, ή θέλω να πω, σε αυτόν τον άνθρωπο τι να πεις. Που έλεγε ένα παραμύθι, είτε είχε πυρετό η κόρη μου, είτε κοιμόταν η κόρη μου. Να, ήταν εκεί όμως. Ήταν εκεί και έλεγε ένα παραμύθι. Και η παρουσία του. Πείτε μου, στο ζάχο μας, ας πούμε, τι να πω. Ή... Τι λέξη να πεις. Ναι, είναι η οικογένειά μου. Πριν αναγνώριζες αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που επενδύει στις φιλίες του, δίνει προτεραιότητα. Βεβαίως, βεβαίως, πάντα ήμουν έτσι. Όμως, αν όλο αυτό που περνάμε δεν μας κάνει πιο ταπεινούς, αλλήμονό μας. Αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι του πάτερ μου. Μου λέει, Αντρέα, αυτό που περνάς τώρα με το παιδί σου δεν γίνεις πιο ταπεινός, αλλήμονό μας. Ξέρεις κάτι, δεν έχεις καμιά σωτηρία. Δεν έχω καμιά σωτηρία. Άρα δεν μπορώ να κρίνω, να πω κάτι κακό για κάποιον. Ή που δεν ήταν δίπλα μου ή που ήταν. Δεν θα το δω έτσι. Τους ευχαριστώ όλους, ούτως ή άλλως, έτσι. Είτε ήταν δίπλα μου, είτε όχι, δεν έχει να κάνει αυτό. Κλείνοντας τα μάτια σου και σκεπτόμενος τις επόμενες μέρες, τα επόμενα χρόνια, πώς θα ήθελες να είναι η ζωή σου σε ένα χρόνο από τώρα?
Να σας πω. Ναι. Θα σας πω. Θα ήθελα... ήταν και ευχή μου όταν μπήκαμε μέσα βέβαια αυτή. Μετά από εμάς να μην μπει άλλο παιδί. Να είμαστε τελευταίοι. Αυτό θα ήθελα. Και ουσιαστικά και αυτή την εκπομπή θα ήθελα να την αφιερώσουμε στα παιδιά που δεν τα καταφέρουν. Που δεν είναι πια μαζί μας, είναι άγγελοι. Και μας υπάρχουν βλέπουν. Παιδιά που δεν τα καταφέρουν, υπάρχουν οικογένειες που χάνουν τα παιδιά τους σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό μπορώ να πω. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι αυτά τα παιδιά που το περνάνε αυτό, να το περάσουν όσο πιο ανώδυνα να γίνεται και να γυρίσουν στις οικογένειές τους. Γιατί το μόνο που αξίζει είναι αυτό. Δεν μπορώ να ευχηθώ κάτι άλλο. Ούτε μεγαλεία, ούτε λούσα, ούτε... δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω αυτά τα παιδιά να βγουν από αυτό. Και να έχουν την υγειά μας. Δεν έχει καμία αξία. Τίποτα άλλο. Συνεχίζω να πιστεύω ότι πόσο σπουδαίος είσαι και θα μου πεις ότι δεν θέλω να μου λες τέτοια. Και πάλι, αυτό που σου έλεγα στο τηλέφωνο. Ζεις αυτό που ζεις και όμως εσύ βρίσκεις νόημα κοιτάζοντας και σκεπτόμενος πώς θα βοηθήσεις και όλους τους άλλους γύρω σου. Νομίζω αυτή είναι η ευλογία που σου δόθηκε, Ανδρέα. Έχεις φύγει από το δικό σου το εγώ και έχεις πάει στο εμείς. Θα σας πω κάτι. Υπήρχε κάποια στιγμή, μία μέρα, που είμαστε στο δωμάτιο μέσα. Η κόρη μου και άλλο ένα κοριτσάκι. Δεν θα πω το όνομά της. Το οποίο είχε μια στοματίτιδα. Η στοματίτιδα είναι, πώς είναι να το πω έτσι, η άφτρα ή κάτι, μια... είναι μέσα στο στόμα, όταν πήγες. Το βιώνω εγώ δεν κοιμάμαι το βράδυ, πήγες. Με ενοχλεί. Το παιδί είχε μέχρι το λαιμό, ας πούμε. Έπαιρνε τις μορφίνες, δεν αντιδρούσε. Αυτό συνέβαινε για πάρα πολλά 24 ώρα. Όχι για ένα και δύο. Είναι πάρα πολύ επώδυνο αυτό. Ούρλιαζε. Ξέρετε τι έκανα. Ήμουν απέναντι, είχα μια εικόνα απέναντι. Και προσευχόμουν και παρακαλούσε το Θεό να το βγάλει από αυτό και να το δώσει σε μένα. Γιατί δεν γίνεται ένα παιδί να το περνάει αυτό. Δεν γίνεται. Και όμως το περνάνε. Τι άλλο να ευχηθείς όταν έχεις βίωση κάτι τέτοιο. Ένα παιδί 9 χρονών να πονάει τόσο πολύ. Πείτε μου εσείς. Ανδρέα, στη θέση σου δεν μπορώ να πω. Είναι αυτό που είπες και εσύ πριν. Σαν μαμά μπορώ να σκεφτώ αυτό ακριβώς που λες. Να το έχω εγώ και να μην το έχει. Όχι το δικό μου το παιδί. Κανένα άλλο παιδί του κόσμου. Θέλω να σου ευχηθώ να λαμβάνεις ευλογίες με όποιο τρόπο και αν είναι αυτές. Τα μαθήματα στη ζωή μας είναι πάντα δύσκολα, γι' αυτό τα λένε μαθήματα, αλλιώς θα τα λέγανε διασκέδαση ή διάλειμμα, τουλάχιστον. Είπες ότι έχεις ένα στόχο να δημιουργήσεις, να δημιουργηθεί εδώ στην Κρήτη μια μονάδα, μια ομάδα ανθρώπων, να στο πούμε όπως είναι να το πούμε. Προσωπικά θέλω να δεσμευθώ σε αυτό, ότι αν το πάρεις απόφαση, θα χαρώ πάρα πολύ να βοηθήσω και να βοηθήσουμε. Για να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα με δύναμη και να ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται. Και αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάντα στη δύσκολη στιγμή. Το νοιάξιμο του άλλου ανθρώπου. Σε ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, που έκαναν αυτή την περίοδο τα παιδιά να χαμογελάσουν. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη που δεν ανάφερα κάποιους. Είτε ήταν από την Ιερά Πέτρα, είτε ήταν περιφέρεια, είτε ήταν οποιοδήποτε, από τον Ηρόδοτο, είτε από ομάδες, από την Αναγέννηση Ιερά Πέτρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ιατρικό προσωπικό, την κυρία Στιακάκη, την ομάδα της. Και θέλω να είναι δυνατή για να είναι δίπλα στα παιδιά μας. Και εμείς οι γονείς να είμαστε ενωμένοι, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ για αυτά που μοιράστηκε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Και θέλω να με συγχωρέσουν αν συγκινήθηκα, αλλά είμαστε άνθρωποι. Αυτά δεν τα διαπραγματευόμαστε καν. Αυτά δεν τα διαπραγματευόμαστε καν. Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Να σε καληνυχτήσω.